Γνώμη για τοξική αρενοπότητα. Σίγουρα υπάρχει και σίγουρα πρέπει να σταματήσει να υπάρχει. Επειδή ασχολείσαι και με τη μόδα, σίγουρα θα έχεις φάει αρκετό bullying σε εισαγωγικά. Θα σου πω για τα πιο παιδικά εφηβικά χρόνια, που ούτε καν καταλάβαινα ότι μπορεί να ήταν bullying αυτό, αλλά ρε παιδί μου, ξέρεις, τα παιδιά που δεν κάνουν αυτά που κάνουν τα περισσότερα παιδιά. Δηλαδή, και εγώ όταν ήμουν μικρός δεν έπαιζα ποδόσφαιρο, δεν έκανα αθλήμα, δεν μου αρέσανε. Και ζωγράφιζα, ας πούμε, στα βιβλία μου. Φορέματα. Ζωγράφιζα στις φίλες μου φορέματα, τα νηφικά τους και διάφορα τέτοια. Οπότε αυτό στα άλλα παιδιά φαινόταν ασυνήθιστο. Το οποίο εμένα βέβαια μου φαινόταν κανονικό. Οπότε υπήρχε, ας πούμε, από κάποια παιδιά ένας αποκλεισμός, υπήρχε, ξέρεις, μια ειρωνία, το οποίο μου πήρε πάρα πολλά χρόνια να καταλάβω εγώ ότι υπήρχε, γιατί ήμουν τόσο πολύ θωρακισμένος που δεν το αισθανόμουν. Οπότε δεν το εισέπρατα εγώ αυτό το bullying, που όντως γινόταν, αλλά δεν το εισέπρατα. Το οποίο νιώθω πολύ τυχερός γι' αυτό.